Σήμερα οι γυναίκες γιορτάζουν, όχι με λουλούδια και γλυκά, αλλά τιμώντας εκείνες τις γυναίκες που εκατοντάδες χρόνια πριν πάλεψαν για τα δικαιώματα και αυτές που ακόμη σήμερα δίνουν καθημερινές μάχες για τα στοιχειώδη σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράν, για πλήρη ισότητα και στη Δύση. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε το 1977 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων των γυναικών καθώς και την προώθηση των δικαιωμάτων τους. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τον 20ο αιώνα ονομάζονταν Εθνική ημέρα της γυναίκας και εορτάστηκε για πρώτη φορά 28 Φεβρουαρίου του 1909 στη Νέα Υόρκη με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών κατόπιν εισήγησης της Θερέσα Μαλκίελ σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες ενδυμάτων, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αρκετοί βέβαια, ερευνητές δεν επιβεβαιώνουν το παραπάνω περιστατικό, θεωρώντας ότι πρόκειται για μύθο. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, η φεμινίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι και ο Βλάντιμιρ Λένιν όρισαν την 8η Μαρτίου ως επίσημη αργία στη Σοβιετική Ένωση, αλλά συνέχισε να είναι εργάσιμη ημέρα μέχρι το 1965. Στις 8 Μαΐου του 1965 με το διάταγμα της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, η Διεθνής ημέρα της γυναίκας κηρύχθηκε ως μη εργάσιμη ημέρα. Το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης ακολούθησαν και άλλες κομμουνιστικές χώρες όπως η Κίνα. Ειδικότερα μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την 1η Οκτωβρίου του 1949, το Κρατικό Συμβούλιο κήρυξε τη συγκεκριμένη μέρα ως επίσημη αργία με τις γυναίκες να δικαιούνται μισή μέρα άδεια. Τέλος, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και του 70, η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος στη Δύση έδωσε νέα πνοή στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας με κύρια ζητούμενα την εξάλειψη των διακρίσεων και των στερεοτύπων κατά των γυναικών. Χαμογέλα, κορίτσι μου, λίγο περισσότερο. Αλλά δεν τρέπεσε, κορίτσι, πράγμα να μιλάς σαν ημενεργάτη. Μην κάνεις ανυστερική. Άπαπα, φίλες, φίδια. Άντρας να είναι κι ας έχει ένα μάτι. Δεν γίνεται να κάνεις καριέρα και να είσαι και καλή μητέρα. Έχεις πολλά λευκά μαλλιά, πρέπει να τα βάψεις. Αυτή είναι πολύ ξετσίποτη. Έχει πάει με όλη την Αθήνα. Καλή, πώς έχεις γίνει. Έχεις παχύνει πολύ. Άντε να βρεις άντρα μετά. Δώσε ποιος ήμουν, δεν τρόπισε. 2024. Οι γυναικοκτονίες είναι σε έκρηξη διεθνώς. Το ίδιο και η ενδοοικογενειακή βία, με θέμα κυρίως τις γυναίκες. Στη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν, το Ιράν και αλλού οι γυναίκες ακόμη και σήμερα αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Οι ειδικοί του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι έχουν λάβει καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά γυναικών και κοριτσιών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών επιθέσεων. Υπάρχουν απτά στοιχεία βιασμού, σεξουαλικής βίας, ακροτηριασμού Ισραηλινών γυναικών κατά τις επιθέσεις στη Χαμάς. Στο Αφγανιστάν, τα κορίτσια εξακολουθούν να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Στο Ιράν, πολλές συνεχίζουν να ψηφούν τους κανόνες που απαιτούν από τις γυναίκες να καλύπτουν τα μαλλιά τους και ακτιβίστριες όπως η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάντιες Μοχαμάντι να αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Στο Σουδάν, οι γυναίκες ζουν καθημερινά τον τρόμο. Και στη Δύση πλέον έρχονται ακόμη και τώρα αντιμέτωπες με στερεότυπα, λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης, χαμηλότερες αμοιβές. Στόχος να σπάσει επιτέλους η γυάλινη οροφή. Όταν οι γυναίκες δεν είναι παρούσες, πρέπει να ρωτάμε αν όχι, γιατί όχι. Όταν οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις, πρέπει να επισημαίνουμε την κακή πρακτική. Όταν η μεταχείριση των γυναικών δεν είναι δίκαιη, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά. Μύθι, πραγματικότητα, αυτό που έχουμε να αναφέρουμε είναι πως η γυναίκα έτσι κι αλλιώς είναι ένας μύθος από μόνη της και ένας μύθος που έχει γεννήσει κι άλλους μύθους. Και πραγματικότητες. Οφείλουμε να θυμόμαστε αυτή τη μέρα και να αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά και να διεκδικούμε όσα μας αξίζουν.